Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στην επαναφορά ευνοϊκών μέτρων για τους φορολογούμενους που η ίδια είχε καταργήσει την τελευταία τετραετία, σκοπεύει να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να τονώσει το προφίλ της εν ώψη των εκλογών. Μεταξύ άλλων, το Οικονομικό Επιτελείο μελετά το ενδεχόμενο επαναφοράς της έκπτωσης φόρου στην περίπτωση εφάπαξης πληρωμών, προκειμένου να επιβραβευτούν με αυτόν τον τρόπο οι συνεπείς φορολογούμενοι. Η έκπτωση του 2% για την εφάπαξη πληρωμή του φόρου δεν ήταν βέβαια ποτέ σοβαρό κίνητρο, καθώς το οικονομικό όφελος δεν κάνει τη διαφορά για κανέναν φορολογούμενο. Πονοκέφαλο για τις τράπεζες προκαλούν τα χρέη της ΔΕΗ, καθώς τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα επιτείνουν το πρόβλημα του ούτως ή άλλως υψηλού δανεισμού της επιχείρησης. Και μπορεί, όπως αναφέρουν στο insider.gr, τραπεζικά στελέχη να πρόκειται για την ΔΕΗ, γεγονός που σημαίνει πως τα δάνεια είναι σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένα, όμως ο υψηλός δανεισμός και κυρίως η απώλεια πρόσβασης στις διεθνείς αγορές είναι ακόμα ένα σημαντικό πρόβλημα. Σε απόλυτους αριθμούς, ο καθαρός δανεισμός της ΔΕΗ στα τέλη του 2018 διαμορφώθηκε κοντά στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Από χρηματοοικονομική σκοπιά, το χρέος της ΔΕΗ είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τα μεγέθη της εταιρείας, τα οποία και συρρυκνώθηκαν σημαντικά εντός του ίδιου έτους. Οι Τέμες και Εγκριβάλια αναλαμβάνουν την ανάπλαση και την αξιοποίηση των ακτών της Βούλας, ολοκληρώνοντας έτσι την αλυσίδα των έργων που θα διαμορφώσουν τη νέα Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκτός από την ανάπλαση των παραλίων, σε μερικά χρόνια η Βούλα θα αποκτήσει μεταξύ άλλων και κάμπινγκ 5 αστέρων. Ειδικότερα η Τέμες, που ως γνωστόν είναι ιδιοκτήτρια του Κώστα Ναβαρίνο καθώς και του Χίλτον Αθηνών, καλείται να υλοποιήσει μια επένδυση η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χώρους αθλητισμού, χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εστιατόριο καθώς και πισίνα, η οποία από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο θα δίνεται και αποκλειστική χρήση στον Δήμο Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 773,49 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,11% σε πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr και καλό Πάσχα σε όλους.